τέτοια ώρα. Όχι, δεν πρόκειται να πας πουθενά τέτοια ώρα, Λουτσία. Πρέπει να πάω, Μάτε. Καταλαβαίνω. Το μόνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι έχει βραδιάσει. Και αυτές δεν είναι ώρες για ένα κορίτσι σαν εσένα να περπατάει μόνο του στο δρόμο, παιδί μου. Το θέμα είναι πως μια φίλη μου γράφει διαγώνισμα αύριο στη φυσική και εγώ πρέπει να της πάω ένα βιβλίο. Γιατί το ξέχασε. Αν η φίλη σου χρειάζεται το βιβλίο, να έρθει εκείνη εδώ στο σπίτι να το πάρει. Σε παρακαλώ. Εσύ δεν θα βγεις. Σε παρακαλώ, Μάτε. Δεν ακούω κουβέντα, Λουτσία. Κοίτα, έχεις γίνει πολύ ανυπάκοη. Δεν ακούς πια καθόλου τη μητέρα σου. Εμένα όμως, εμένα θα μ' ακούσεις θες δε θες. Δεν ξέρεις τίποτα, Μάτε. Δεν καταλαβαίνεις τι μου συμβαίνει τώρα. Σε καταλαβαίνω, Λουτσία. Αν και δεν το πιστεύεις, ξέρω πολύ καλά τι περνάς, κορίτσι μου. Όντως η κατάσταση σε αυτό το σπίτι είναι πολύ τεταμένη. Ο πατέρας σου έχει εξαφανιστεί, η μαμά σου είναι υπερβολικά νευρική. Γι' αυτό και μερικές φορές δεν αντιδράει όπως θα έπρεπε. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά μαζί σε επηρεάζουν και γι' αυτό κάνεις έτσι. Όχι, και... δεν ξέρεις τίποτα, Μάτε. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω. Είναι... Περίμενε λίγο. Έλα εδώ. Γιατί, πες μου, γιατί πρέπει να φύγεις, σε παρακαλώ, Λουτσία, μη μου λες ψέματα. Άκου, ξέρω ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα ψέμα. Πες μου, Λουτσία, τι συμβαίνει. Πες μου την αλήθεια. Πού θέλεις να πας. Πού. Εμπιστέψουμε, Λουτσία. Πες μου. Πού θέλεις να πας μόνη σου. Τέτοια ώρα, μες τη νύχτα. Πες μου. Είναι ο μπαμπάς, Μάτε. Πάω να δω τον μπαμπά μου. Τι? Θα πας να δεις τον πατέρα σου? Ναι. Μα... Ναι, Μάτε, είναι ζωντανός. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλει να με δει. Και να μην το πω σε κανένα, κατάλαβες. Ο μπαμπάς είναι ζωντανός και θέλει να με δει. Λοιπόν, Πάτη μου... Ως εδώ και μη παρέ εκεί. Τι λες τώρα, Ρόνι? Δεν με άκουσες, χαζούλα. Να κατέβεις, Πάτη. Εδώ τελειώνει η συμφωνία μας. Για μισό λεπτάκι. Όχι. Ρόνι, δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Εσύ μου έχεις πει ότι ίσως... Όχι, Πάτη. Εγώ ποτέ δεν σου είπα τίποτα. Σε βοήθησα. Σε βοήθησα όταν με χρειαζόσουν. Αυτό ήταν, Πάτη. Μήπως νόμιζες ότι θα σε υιοθετήσω κιόλας. Όχι. Όχι, Ρόνι, για το Θεό, δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Ξέρεις ότι διατρέχω πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αυτό είναι δικό σου θέμα, Πάτη. Στο έχω πει. Δεν μπορείς να μείνεις άλλο στο δικό μου σπίτι. Άλλωστε, έχεις αρχίσει να μου κοστίζεις πολύ ακριβά. Κάθε καπάκι που σου δίνω, θέλει πολλά λεφτά, Πάτη. Και δεν παίρνω τίποτα για αντάλλαγμα. Σου έδωσα κοσμήματα της Λουτσίας, τα έκλεψα. Όχι, πες μου τι θέλεις να κάνω και πώς θες να σε πληρώσω. Πες μου τι θέλεις να κάνω και θα το κάνω. Σε παρακαλώ, Ρόνι. Ο Κίλης με ψάχνει ακόμα και αν με βρει θα με σκοτώσει. Εσύ φταίς γι' αυτό, Πάτη μου. Πόσες φορές σου ζήτησα να με βοηθήσεις με την ξαδέρφη σου τη Λουτσία. Αλλά εσύ δεν ήθελες, Ορίστε οι συνέπειες τώρα. Έκανα πάντα ό,τι μου ζητούσες εσύ. Το ότι έχω μπλέξει σε αυτή την ιστορία είναι δικό σου φταίξιμο. Έξω από τα μάξι μου! Κατέβα από τα μάξι μου, Πάτη! Σου είπα να κατέβεις αμέσως! Άκουσε με καλά, ηλίθιο πρεζόνι! Σε βοήθησα, Πάτη! Σε βοήθησα κρύβοντάς στον Ακύλες! Για τα υπόλοιπα ευθύνεσαι μόνο εσύ! Άλλωστε, πού να το φανταστώ εγώ! Ότι εσένα θα σου άρεσε η δουλειά της πόρνης! Είσαι απέσιος, Ρόνι! Ο Ακύλες με υποχρέωσε να τα κάνω όλα και εσύ το ξέρεις! Α, κοίτα, Πάτη, δεν με νοιάζει! Στο κάτω-κάτω, εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να μου δώσει λίγη σημασία η εξαδέρφη σου, Λουτσία. Εσύ δεν με βοήθησες. Οπότε ως εδώ ήταν. Γεια σου, Πάτη μου, γεια σου! Πώς ήθελες να κάνω τη Λουτσία να σου δώσει σημασία? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό! Όχι, σε παρακαλώ, Ρόνι, μη μου φέρεσαι έτσι! Πού νομίζεις ότι πας! Τότε λοιπόν δούλεψε! Δούλεψε! Βγες στον δρόμο όπου ανήκεις. Άλλωστε ξέρεις πολύ καλά να κάνεις τη δουλειά σου. Λοιπόν. Μπορείς να βγάλεις πολύ εύκολα περίπου 50 ευρώ. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί μου το κάνεις αυτό? Ξέρεις κάτι, Πάτη? Φεύγω. Και εσύ δίνε του. Μακάρι να πεθάνεις, αειδιαστική πόρνη. Είσαι ένα μεγάλο κάθαρμα. Κλείς την πόρτα. Πάντα έτσι ήσουν. Κλείς την πόρτα. Είσαι κάθαρμα, Ρόνι. Είσαι ηλίθιος. Ευχαριστώ πολύ.
Το ήξερα. Δεν ήταν αλήθεια. Η Ροξάνη είπε ψέματα, έτσι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε στο εργοστάσιο ούτε στη διανομή στην Ευρώπη. Η Ροξάνη το είπε αυτό για να αποφύγει τις εκλογές. Γιατί εσύ σίγουρα θα έπαιρνες την Προεδρία. Η Ροξάνη είναι μια υποκρίτρια. Αυτή η γυναίκα είναι ικανή για όλα, Ραμόν. Όχι, η Ροξάνη δεν έχει εμπειρία για να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν κάτι που έκανε ο Πάντσο κάθε φορά που ήθελε να αποφύγει να πάρει μια απόφαση. Αν ο Πάντσο δεν είχε εξαφανιστεί, θα έλεγα ότι ο ίδιος πρέπει να κρύβεται πίσω από αυτό. Ο Πάντσο Σαλβατιέρα? Στάσου μισό λεπτό. Είναι δηλαδή πιθανό αυτός ο κύριος Σαλβατιέρα να μην έχει εξαφανιστεί, αλλά να είναι... Δεν ξέρω, Έλενα. Υπάρχει κάτι πολύ περίεργο σε όλα αυτά. Ο Πάντσο είναι ο καλύτερος μου φίλος. Αλλά ίσως όλο αυτό να είναι μια λύση στα οικονομικά του προβλήματα. Μα αυτό θα ήταν σχέτη τρέλα, Ραμόν. Φαντάσου να τον ανακαλύψουν. Το κύρος του, η εταιρεία του, όλα θα γυαλίονταν αμέσως. Όχι, δεν νομίζω. Δεν είναι δυνατό. Τον τελευταίο καιρό είχαμε με τον Πάντσο πολλές διαφωνίες για τη Ροξάνη. Δεν ξέρω. Ίσως να είναι αυτός πίσω από τις κινήσεις της Ροξάνης. Ίσως. Τι είναι αυτό που σκέφτεσαι, Ραμόν? Ότι η εξαφάνιση του Πάντσο Σαλβατιέρα είναι μόνο ένα τέχνασμα, ένα ψέμα που οργάνωσαν οι δυο τους? Πρέπει να βρω τον Πάντσο. Πώς? Εδώ δεν τα κατάφερε η αστυνομία. Ούτε εσύ θα μπορέσεις. Αν ο Πάντσο μπόρεσε να επικοινωνήσει με τη Ροξάνη, πρέπει να έγινε μέσω κάποιου τρίτου. Ίσως η Μάτε. Μόνο εκείνη θα εμπιστευόταν για κάτι τέτοιο. Τη Μάτε? Ναι, είναι σαν μητέρα του. Είναι αυτή που τον μεγάλωσε. Αν κάποιος ξέρει πραγματικά τι συνέβη με την εξαφάνιση του Πάντσο, πρέπει να είναι η Μάτε. Πρέπει να της μιλήσω. Δεν θα πει ψέματα σε μένα. Αν όλα είναι σχέδιο του Πάντσο και της Ροξάνης, θα το ξέρουμε απόψε κιόλας. Στο υπόσχομαι. Ο Πάντσο? Ο Πάντσο είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός, Μάτε. Είναι ζωντανός. Και είναι καλά. Μίλησα μαζί του, αλλά η φωνή του ήταν λίγο περίεργη. Σαν λες και ήταν κουρασμένος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά θέλει να με δει. Και τι είπε? Τι σου είπε, Λουτσία μου? Τι σου είπε ακριβώς? Πες μου. Όχι πολλά. Ότι θέλει να με δει, να συναντηθούμε στη μαρίνα που έχουμε το σκάφος μας. Αλλά να μην το πω σε κανέναν. Πολύ περίεργο. Περίεργο. Γι' αυτό πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω, Μάτε. Όχι. Περίμενε μια στιγμή. Δεν μπορείς να πας μόνη σου. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μάτε, ο μπαμπάς ποτέ δεν θα μου ζητούσε να πάω μόνη αν ήταν επικίνδυνο. Ο μπαμπάς μου με χρειάζεται. Με χρειάζεται. Πρέπει να τον βοηθήσω. Ναι. Απλά δεν μπορώ να Μάτε, σε αφήσω. Τηλεφώνησε σε μένα, όχι στη μαμά. Εμένα εμπιστεύεται, όχι στη μαμά. Γι' αυτό είμαι η μόνη που μπορώ να τον βοηθήσω. Εγώ. Δεν ξέρω γιατί ο Πάντσος το είπε αυτό, αλλά σε ενημερώνω ότι δεν θα σε αφήσω να βγεις μόνη σου. Τελεία και παύλα. Και ειδικά σε αυτή την περιοχή. Όχι, Δεσποινής μου, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Αλλά Μάτε. Δεν θα πας μόνη σου, τελείωσε. Εντάξει. Περίμενε μια στιγμή. Πάω να φέρω την τσάντα μου και θα φύγουμε αμέσως οι δυο μας. Μακάρι να μπορέσουμε απόψε να βρούμε τον μπαμπά σου και να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Έρχομαι αμέσως. Εντάξει, κάνε γρήγορα. Δεν θα προδώσω τον μπαμπά μου. Αφού ήθελε να δει μόνο εμένα, θα πάω μόνο. Αντέχω να περιμένω να πάω στο σπίτι για να δω τι είναι αυτό. Δεν μπορείς να μου κρατάς μυστικά, Πάντσο Σαλβατιέρα. Έχω στα χέρια μου το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου. Και αυτή τη στιγμή θα μάθω τελικά ποιο είναι αυτό το μυστήριο. Εσύ είσαι ηλίθεια, αλλά αυτή τη φορά δεν θα πετύχεις. Σταμάτα, Μιλαντός. Αυτή τη φορά σε έπιασα. Αυτή τη φορά σε έπιασα.
Λουτσία, πάμε. Πάμε γρήγορα, κόρη μου, πάμε. Λουτσία. Λουτσία. Ω Θεέ μου. Έφυγε. Πάει μόνη της να βρει τον Πάντσο. Προστάτευσέ τη, Θεούλη μου. Προστάτευσέ τη. Λούτσιο, τι κάνεις εδώ, γιατί δεν με πήρες το κινητό, τι έγινε? Γιατί απλά δεν ήρθα για σένα, Σάντι. Περιμένω τον Ρόνι. Πριν λίγο μιλούσα με τον Ντέντι, έναν από τους φίλους του Ρόνι. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις. Ναι, τον έχω δει κανά δύο φορές. Τι έγινε με τον Ντέντι, τι σου είπε? Δεν μου είναι και πάρα πολύ εύκολο να σου το πω αυτό, Σάντι, αλλά ξέρω πως αργά ή γρήγορα θα το μάθεις. Έμαθα ήδη κάποια πράγματα. Πήγα στην αστυνομία και έμαθα ότι ο Ρόνι είχε συλληφθεί για ναρκωτικά. Και για απόπειρα βιασμού της κόρης του Πάντσο Σαλβατιέρα. Στορχίζομαι, ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο γιος μου ήταν ικανός για κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σκληρό να μαθαίνεις όλα αυτά τα πράγματα, Σάντι, αλλά είναι αλήθεια. Πρέπει να το αποδεχτείς. Πρέπει να μάθεις και κάτι άλλο. Τι πράγμα? Θυμάσαι το κορίτσι που ήρθε να με επισκεφθεί στο στούντιο ηχογράφησης? Είναι νεκρή. Νεκρή! Δεν έχει καμία σχέση με το Ρόνι όμως, έτσι? Δεν ξέρω, Σάντι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ένα αμάξι τη χτύπησε και έφυγε. Ο Ρόνι και οι φίλοι του βίασαν την Περενίσε και τώρα είναι νεκρή. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να μου πει ο ίδιος ο Ρόνι ότι δεν ήταν αυτός ο δολοφόνος της. Μα δεν μπορεί να το έκανε ο γιος μου, Λούτσιο. Δεν είναι ικανός για κάτι τέτοιο. Ειλικρινά λυπάμαι, Σάντι, αλλά πιστεύω ότι αυτός είναι υπεύθυνος. Κοίτα, αλήθεια, αλήθεια, λυπάμαι πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχεις περάσει δύσκολη ζωή. Και ίσως να μην έδωσες στο γιο σου το χρόνο που χρειαζόταν. Αλλά αν είναι ο Ρόνι υπεύθυνος, πρέπει να πληρώσει γι' αυτό. Δεν μπορεί να το έχει κάνει ο γιος μου. Δεν είναι δολοφόνος. Όχι ο Ρόνι, το αγοράκι μου, όχι. Σάντι, μόνο και μόνο για σένα θα ευχόμουν να μην είναι αλήθεια. Αλλά όλα αυτό δείχνουν. Ο γιος μου με χρειάζεται τώρα. Πρέπει να τα μάθω όλα. Πρέπει να μάθω την αλήθεια. Κι αν είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι φταίει ο γιος μου, ότι είναι ένοχος για την κακοποίηση του κοριτσιού και αν προκάλεσε το θάνατό της, εγώ ίδια θα τον καταγγείλω στην αστυνομία. Τι να έκανα? Δεν μπορούσα να μην παντρέψω αυτόν τον άντρα. Ήταν εκβιασμός, καθαρός εκβιασμός. Δεν μπορούσες να αρνηθείς, Αντώνιο. Ο γάμος είναι ένα από τα μυστήρια και εσύ είσαι ένας ιερέας. Ναι, αλλά πρόδωσα τις αρχές μου. Αυτός με ανάγκασε. Ήταν κίνηση απελπισίας. Αυτός ξέρει τα μυστικά μου, ξέρει τη ζωή μου, ξέρει τα πάντα για μένα και δεν ξέρω πώς. Προσπάθησε να ηρεμήσεις, Αντώνιο. Είσαι πολύ ταραγμένος. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα γεγονότα. Ο Ροδόλφος Δρουσιάν και αυτή η κοπέλα είναι πια κανονικό ανδρόγυνο. Αυτή η κοπέλα. Ακόμη θυμάμαι το βλέμμα της. Πώς κοίταζε αυτόν τον άντρα. Αχ, Θεέ μου. Πώς μπορεί ένας ξεδιάντροπος όπως αυτός να εμπνεύσει σε οποιονδήποτε αγάπη? Το θέλημα του Θεού κρύβει μυστήριο. Και εσύ μου έχεις πει ότι αυτός ο άντρας ζει αυτό τον έρωτα σαν το μοναδικό καλό της ζωής του. Και εμείς είμαστε η Εκκλησία του Θεού. Η συγχώρεση είναι η βάση της πίστεώς μας. Ναι, αλλά συνεχίζει να κάνει κακό, εδεσιμότατε. Και συνεχίζει να καταστρέφει, να σκοτώνει και να με κάνει συνεργό του με την εξομολόγηση. Και τώρα, τώρα ξέρει και τα μυστικά μου. Σε καταλαβαίνω, Αντώνιο. Ξέρω πως πρέπει να νιώθεις αυτή τη στιγμή. Τι θέλεις λοιπόν να κάνεις? Θέλω να φύγω από την εκκλησία αμέσως. Αντώνιο, εδεσιμότατε, πρέπει να το κάνω. Πρέπει να φύγω από την εκκλησία. Μα γιατί? Γιατί? Γιατί ο Ροδόλφος Δρουσιάν πρέπει να πληρώσει για τα εγκλήματά του. Και πρέπει εγώ να φροντίσω να μπει στη φυλακή για πάντα. Και cuando menos su esperaba, decidió tocar la puerta que se había cerrado, la que lleva la locura a la magia, a la ternura. He vuelto a soñar y aún no sé quién es usted. Μη φύγεις, αγάπη μου, είναι ο μήνας του μέλητος. Δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω, Άννη. Είναι κάποια ζητήματα πολύ σημαντικά που πρέπει να λυθούν. Εντάξει. Εντάξει, ειδικά για σήμερα, αλλά μην αργήσεις. Θα σε περιμένω.
Ροδόλφε. Ροδόλφε, αγάπη μου, ξέχασες την τσάντα σου. Τι είναι αυτό? Άντε, πόσο ακόμα θα κρατήσει αυτό? Όσο χρειαστεί. Τα πράγματα θέλουν το χρόνο τους. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Με τέτοια ζέστη, ήδη μισή από τους φυλάκες θα έπρεπε να έχουν πιει το νερό με τη σκόνη. Αλλά τίποτα. Αν θέλεις, μπορείς να το βγάλεις ανακοίνωση με το μεγάφωνο, σε όλες. Η τύπισσα είναι ταραγμένη, όπως σε όλες μας. Αλλά καμία δεν ανοίγει το στόμα της να πει τις βλακίες που λέει. Μη με κάνεις τώρα να μετανιώσω που σε έβαλα στο κόλπο. Αν χαλάσει εξαιτία σου, σου ορκίζομαι ότι δεν θα πεθάνεις με ένα μόνο θάνατο. Α, κοίτα, φαίνεται το κολπάκι σου έπιασε τελικά. Το ήξερα ότι θα πήγαινε καλά. Να και εκείνος, πάει και αυτός. Θα περιμένουμε όλοι οι φύλακες να γίνουν έτσι. Και τώρα? Ήρθε η στιγμή. Φέρε εδώ την εορτάζουσα. Πες στις φίλες της να πάνε όλες στην κουζίνα για τη γιορτή. Αυτή τη στιγμή αρχίζει το πάρτι. Ανάγκασες, Μιλάγκρος, ε. Εσύ με ανάγκασες να γίνουν έτσι τα πράγματα. Εμένα θα μου άρεσε να σε πάω σε κάποιο ξενοδοχείο και να σου φερθώ σαν πραγματική κυρία. Να το κάνουμε σε ένα μέρος όμορφο και καθαρό. Αλλά πλέον δεν μπορώ να πάω πουθενά, Μιλάγκρος. Γιατί εξαιτίας σου η αστυνομία με ψάχνει για ένα νομικό αδίκημα που εσύ ίδια με έβαλες να κάνω, ναι. Και η αστυνομία αργά ή γρήγορα θα με πιάσει και θα με κλείσει στη φυλακή. Αλλά πριν από αυτό, πριν να με πιάσουνε, καλή μου, θέλω να το διασκεδάσω λίγο. Ναι, έλα. Θα περάσουμε πολύ καλά. Θα περάσουμε πολύ όμορφα κι εγώ εσένα θα σου αφήσω ένα ενθύμιο. Ένα δικό μου ενθύμιο για να το έχεις εδώ. Να μην με ξεχνάς. Να μην με ξεχνάς. Εσύ, Μιλάγκρος, εσύ θα γίνεις δική μου. Άκη, εορτάζουσα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να μας ζήσεις. Μπράβο, μπράβο, χρόνια πολλά. Θα χαρούν όλοι πάρα πολύ που θα με δουν. Πολύ σύντομα. Όλοι σας. Ροξάνη, Ραμόν, Ροζαλία, Λουτσία. Καλή μου φίλη. Έρχομαι να σας βρω. Γεια μου. Μετανιώνω τόσο πολύ για την εμπιστοσύνη που έδειξα στη γυναίκα σου τόσα χρόνια. Γιατί σε σκότωσε? Γιατί? Η φιλοδοξία, μαμά. Τα χρήματα μετέτρεψαν τη Λόλα σε ένα ψυχρό και εγωιστικό τέρας. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι την υπερασπιζόμουν τόσα πολλά χρόνια. Και όταν εσύ ήθελες να πάρεις διαζύγιο. Ήθελες να πάρεις διαζύγιο από τη Λόλα, Ερνέστο, μου το είπες. Δεν έχει πια σημασία. Έκανες αυτό που θεωρούσες πιο σωστό. Ήθελες να σώσεις το γάμο. Δεν μπορούσες να ξέρεις τι θα συμβεί. Όχι.
Μην προσπαθείς να με δικαιολογήσεις, Ερνέστο. Μπορεί να είμαι κι εγώ υπεύθυνη για το θάνατό σου. Γιατί σε έκανα να μείνεις με μια γυναίκα που δεν αγαπούσες. Λοιπόν, κοριτσάκια, ήρθε η ώρα να της πούμε το τραγουδάκι των γενεθλίων. Έλα, έλα, τραγουδάκι. Έλα, έλα, μπράβο. Περιμένετε να σας πω κάτι. Ναι, σταματήστε. Τραγούδι. Καλά, εντάξει. Έχει καμιά σας πίρτα. Ηρέμησε, κυρία, ηρέμησε. Αφού δεν μπορείς να τα αποφύγεις, είναι καλύτερα να το απολαύσεις κι εσύ. Άφησε να πέσει ο γουρούνιος. Ησυχία, κυρία Μιλάκρος. Αυτή τη στιγμή θα σου μείνει αξέχαστη σε όλη σου τη ζωή. Άφησε με, καθαρμάσε με, ησυχίασε με. Έτσι, μπράβο. Ηρέμησε. Έτσι. Αν δεν με αφήσεις ήσυχη αυτή τη στιγμή, θα το πληρώσεις πολύ άσχημα, Ραμίρες. Όταν με αφήνεις, ομορφούλα, με ανάβεις ακόμα πιο πολύ. Έχω την υποψία ότι ο Πάντσο δεν έχει εξαφανιστεί. Εννοώ ότι η απουσία του δεν είναι αυτό που νομίζουμε όλοι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κι εγώ αρνούμαι να πιστέψω ότι του έχει συμβεί κάτι κακό. Όμως η εξαφάνισή του είναι πολύ περίεργη, Ραμόν. Υπερβολικά, θα έλεγα. Γνωρίζω τον Πάντσο. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα ως τώρα. Τι εννοείς? Αμφιβάλλεις για τον κύριο Πάντσο? Χρειάζομαι κάτι παραπάνω από εικασίες, Μάτε. Γι' αυτό ήρθα. Πρέπει να μάθω κάτι από τους ανθρώπους του σπιτιού. Πρέπει να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να εξαφανίστηκε έτσι. Να τα εγκατέλειψε όλα. Να τα άφησε στα χέρια της. Ναι, στα πιο ακατάλληλα χέρια. Ναι, αλλά κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τι να σου πω. Τι συμβαίνει, Μάτε? Μήπως ξέρεις κάτι? Όχι, εγώ ειλικρινά όχι. Εμπιστέψουμε. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθω, πες το μου. Ξέρεις ότι είμαι καλός φίλος του Πάντσο. Ναι. Δεν έχω τίποτα εναντίον του. Αν χρειάζεται βοήθεια ή οτιδήποτε, μπορεί να βασιστεί πάνω μου. Ραμόν, δεν ξέρω πώς να σου το πω αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω. Αλλά έχω ανησυχήσει πολύ. Γιατί? Πες το ό,τι και να νεμάτε. Αν ξέρεις κάτι για τον Πάντσο, μίλα τώρα. Δεν είναι ώρα για μυστικά. Απλά έχω ανησυχήσει πολύ για τη Λουτσία. Τη Λουτσία? Γιατί? Γιατί... Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να το πω σε κάποιον. Οφείλω να μιλήσω σε κάποιον. Ο Πάντσο πήρε τηλέφωνο τη Λουτσία και τη ζήτησε να πάει να τον συναντήσει κάπου. Ήθελα να πάω μαζί της. Αλλά έλειψα λίγο και εκείνη έφυγε μόνη. Είμαι σίγουρη πως κάτι κακό συμβαίνει. Φοβάμαι πολύ, πάρα πολύ. Πού πήγε, Μάτε? Πες μου, πού πήγε η Λουτσία? Μπαμπά, είσαι εδώ? Εγώ είμαι η Λουτσία. Μπαμπά, βγες σε παρακαλώ. Έχω φοβηθεί αυτό... Αυτό το μέρος με φοβίζει πολύ. Βγες, μπαμπά. Σε παρακαλώ. Γεια σου, Λουτσία. Τι κάνεις εδώ? Έλενα, μάλλον αυτά που σκεφτόμουν ισχύουν. Φαίνεται πως ο Πάντσο είναι όντως στην πόλη. Δεν είναι δυνατόν, είναι απίστευτο. Ναι, ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Με έχει ταράξει πάρα πολύ αυτό το νέο. Τι μπορεί να έχει στο μυαλό του? Γιατί προσποιείται πως έχει εξαφανιστεί? Αυτό ακριβώς σκοπεύω να ανακαλύψω τώρα.
Θα πάω στο μέρος που έμαθα ότι είναι. Πώς έμαθες που είναι? Στο είπα ότι η Μάτε θα ήξερε. Μόλις μου είπε ότι η κόρη του, η Λουτσία, θα τον συναντήσει στη Μαρίνα απόψε. Εντάξει. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Σε παρακαλώ, όταν τελικά μιλήσεις μαζί του, κάνε μου ένα τηλεφώνημα. Ή μάλλον, αν μπορείς, έλα στο σπίτι. Ειλικρινά δεν νιώθω καλά σήμερα. Και δεν ξέρω, δεν θέλω να μείνω μόνη απόψε. Εντάξει, μόλις μάθω κάτι θα σε πάρω. Μην ανησυχείς. Εντάξει, γεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά, Ρόνι? Μη μου πεις ότι δεν φαντάζεσαι. Δεν ήξερα ότι θα είσαι εδώ. Εγώ ήρθα γιατί... γιατί θα συναντούσα κάποιον εδώ. Το ξέρω. Εσύ? Πώς το ξέρεις? Μη μου λες ψέματα, σε παρακαλώ. Ειλικρινά, δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Έχω κάτι πολύ σημαντικό να κάνω, γι' αυτό αντίο. Λουτσία, σε περιμένω. Αυτή τη φωνή θα συναντούσες. Εσύ ήσουν. Εσύ με έκανες να έρθω και να πιστέψω ότι ήταν ο μπαμπάς μου. Δεν είμαι πανέξυπνος, ε. Ήταν ο μόνος τρόπος να σε πείσω για να έρθεις. Τώρα είμαστε οι δυο μας. Μόνοι μας. Γιατί ποτέ δεν θες να είσαι μαζί μου. Πάντα απορρίπτεις τις προσκλήσεις μου. Και πάντα είσαι αρνητική, προκατηλημένη εναντίον μου. Γιατί εσύ το προκάλεσες. Γιατί έχασα την εμπιστοσύνη μου σε σένα και τώρα στα αλήθεια δεν ξέρω τι θέλεις από Έλα μένα. Έλα τώρα, Λουτσία. Έχεις μεγαλώσει αρκετά πλέον. Και ξέρεις πολύ καλά τι θέλω. Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου τι θέλεις. Εμένα κανείς δεν με υποχρεώνει να κάνω τίποτα. Βλέπεις, βλέπεις. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν σε σένα. Ότι έχεις δύναμη. Ξέρεις κάτι? Σήμερα κάνεις λάθος. Γιατί σήμερα θα μου δώσεις αυτό που μου ανήκει. Αυτό που πρέπει να μου ανήκει. Με το καλό ή με το άγριο. Είναι κιόλας ώρα για την ένεσή μου. Τόσο νωρίς. Δεν με αναγνωρίσατε, κυρία Ροζαλία? Ροξάνη μου. Ήρθα να σας δω. Να μάθω πώς είστε. Πώς να είμαι, Ροξάνη? Χάλια. Αισθάνομαι χάλια. Έκανα κακό σε σένα. Κατέστρεψα όλη τη ζωή του γιού μου. Τώρα πρέπει να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου με τις τύψεις ότι έκανα τόσο κακό στο Ραμόν και σε σένα. Μου ζητήσατε συγγνώμη. Και σας παρακαλώ, καταλάβετε με. Ακόμη νιώθω πολύ πληγωμένη. Το ξέρω, Ροξάνη, το ξέρω, καταλαβαίνω. Νομίζω ότι ούτε ο Θεός με την τόση μεγαλοψυχία του μπορεί να συγχωρήσει την αμαρτία μου. Και πιθανότατα το μόνο που θα εύχεσαι είναι να υποφέρω και να πληρώσω με αυτή την αρρώστια μου όλα όσα σου έκανα. Όχι, όχι. Ακούστε με. Θέλω να είστε πάντα καλά. Είσαι καλό κορίτσι. Σου αξίζει να είσαι χαρούμενη, πολύ χαρούμενη. Πότε αποφασίσατε να παντρευτείτε με τον Ραμόν? Τι? Ναι, ημερομηνία, κλείσατε ημερομηνία. Ελπίζω να γίνει σύντομα και θέλω να παντρευτείτε σύντομα για να μπορώ να έχω κοντά μου την εγγονή μου. Ο Ερνέστος πάντα με ρωτάει για τη Λουτσία. Έτσι, παιδί μου. Τον είδες? Ο Ερνέστος είναι ήρεμος γιατί ξέρει ότι εσύ και ο Ραμόν είστε χαρούμενοι και θα παντρευτείτε. Ελπίζω μόνο να μπορέσω να είμαι μαζί σας τη μέρα του γάμου σας. Αν δεν γίνω καλά, δεν θα με αφήσουν να έρθω.
Θα γίνετε καλά πολύ σύντομα. Θα δείτε. Αν έπρεπε να πληρώσετε για όλα όσα κάνατε, έχετε ήδη υποστεί την τιμωρία σας. Θα γίνετε καλά, κυρία Ροζαλία. Κι εγώ σας το εύχομαι με όλη μου την ψυχή. Ευχαριστώ, Ροξάνη. Ευχαριστώ που είσαι τόσο καλή και τόσο ευγενική. Ευχαριστώ. Φεύγω, κυρία Ροζαλία. Αντίο. Αντίο, κόρη μου. Μην ανησυχείς. Θα τον συγχωρήσει το Ραμόν. Και μακάρι να γίνει σύντομα. Πριν έρθω να σε συναντήσω, θα ήθελα να δω τη Ροξάνη παντρεμένη με το Ραμόν. Παρεσθήσεις, κατάθλιψη, έντονη κυκλοθυμία. Ειλικρινά, η κατάσταση της κυρίας Ροζαλίας Μονκάδα είναι αρκετά δύσκολη. Ο συναισθηματικός της κόσμος έχει υποστεί διαταραχή. Αλλά θα γίνει καλά, γιατρέ. Θα αναρρώσει. Το ελπίζουμε. Προσπαθούμε πολύ για εκείνη. Τη βοηθάμε να ξεπεράσει το συνέστημα της ενοχής. Είναι δύσκολο. Αλλά με την κατάλληλη θεραπεία και την αγάπη όλων θα μπορέσει να το ξεπεράσει αυτό. Σας παρακαλώ, μην την αφήνετε μόνη. Πρέπει να βρίσκεστε κοντά της και να της μιλάτε όσο πιο συχνά γίνεται. Γιατρέ, αυτό δεν μπορώ να το υποσχεθώ, λυπάμαι. Μα... αυτή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και για μένα. Και δεν ξέρω αν θα ξανάρθω. Λοιπόν, ήθελα, σας παρακαλώ, να σας ζητήσω να μην πείτε στο Ραμόν ότι ήμουν εδώ. Θέλετε να πω ψέματα? Όχι, όχι. Δηλαδή, απλά σας παρακαλώ να μην αναφέρετε ότι πέρασα να τη δω. Ο Ραμόν Μονκάδα δεν μπορεί να επανορθώσει για το κακό που μου έχει κάνει. Δεν θέλω να νομίσει ότι η επίσκεψη στη μητέρα του σημαίνει ότι εγώ τον συγχώρησα. Γιατί δεν είναι έτσι. Αν εσείς του πείτε ότι ήρθα, αυτό θα περιπλέξει τα πράγματα, καταλάβατε? Εντάξει. Βασιστείτε πάνω μου. Από μένα, ο Ραμόν Μονκάδα ποτέ δεν θα μάθει ότι ήσασταν εδώ. Το υπόσχομαι. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, νόμε, έξω από το σπίτι του Πάντσο Σαλβατιέρα. Ανακάλυψες κάτι? Παρατήρησες τίποτα περίεργο? Όχι, πριν από λίγο ήρθα. Από ό,τι φαίνεται όλα είναι ήρεμα. Τα μάτια σου 14. Αν είναι αλήθεια ότι η Μιλέγκο Σαλβατιέρα κρύβει κάτι, θα εκμεταλλευτεί τις βραδινές ώρες για να δράσει. Τότε με περιμένει μια μεγάλη νύχτα, αστυνόμε. Γιατί δεν σκοπεύω να φύγω από εδώ μέχρι να μαζέψω αποδείξεις. Ελπίζω μόνο να μην κάνουμε λάθος και ο πραγματικός υπεύθυνος για την εξαφάνιση του Πάντσο Σαλβατιέρα να κυκλοφορεί ελεύθερος, κάνοντας κι άλλο κακό. Μην ανησυχείτε, αστυνόμε. Αργά ή γρήγορα θα λυθεί αυτό το μυστήριο. Μπορείς να ψάξεις όσο θέλεις. Δεν θα φύγεις από εδώ. Σε παρακαλώ, άσε με να φύγω, Ρόνι. Σε παρακαλώ. Φυσικά θα φύγεις, φυσικά θα φύγεις. Αλλά αφού σε κάνω δική μου, αφού απολαύσω το κορμάκι σου. Τι κερδίζεις με αυτό? Τι κερδίζεις με αυτό? Τι κερδίζεις με το να μου κάνεις κακό? Όχι, 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 δεν θέλω να σου κάνω κακό, Λουτσία. Δεν θέλω να σου κάνω κακό, γλυκιά μου. Εγώ θέλω μόνο να σου χαρίσω την καλύτερη στιγμή της ζωής σου. Κάτι που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Δεν θέλω εγώ. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν θέλω. Αυτή τη στιγμή μετράει μόνο τι θέλω εγώ. Παραδώσου. Γιατί εμένα? Γιατί θέλεις εμένα? Το μόνο που ήθελα πάντα, Λουτσία, ήταν λίγο, πολύ λίγο από την αγάπη σου. Αλλά αρνιώσουν, πάντοτε αρνιώσουν. Εγώ ήμουν ερωτευμένος μαζί σου. Ναι, ερωτευμένος. Πώς τολμάς να μιλάς για αγάπη?
Το μόνο που ήθελες ήταν να με εκμεταλλευτείς. Ερωτευμένος, Λουτσία! Ερωτευμένος σαν τρελός! Σαν τρελός για σένα! Ερωτευμένος βαθιά! Αληθινά! Αληθινά ερωτευμένος! Και ενώ όλες οι άλλες κοπέλες ήθελαν να είναι μαζί μου, εγώ όχι, Λουτσία! Σκεφτόμουν εσένα! Τίποτα άλλο, μόνο εσένα μπορούσα να σκεφτώ, γιατί σ' αγαπούσα! Σ' αγαπούσα! Κανείς δεν θα με κάνει να σε αγαπήσω! Κανείς! Ποτέ δεν ήθελες να μ' ακούσεις. Πάντα με έκανες πέρα. Και κρατούσες κοντά σου αυτόν τον ηλίθιο κυπουρό, τον Λούτσιο. Εκείνον πάντα τον άκουγες, έτσι, εκείνον πάντα τον άκουγες. Άκουσε, ο Λούτσιο είναι μόνο φίλος μου, γι' αυτό ηρέμησε, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σε ένιωξε τι ένιωθα εγώ, ποτέ δεν σε ένιωξαν τα συναισθήματά μου, δεν σε ένιωξαν όλα όσα έκανα εγώ, ούτε μία φορά. Ούτε ένα λεπτό δεν ασχολήθηκες μαζί μου και δεν μου έδωσες σημασία, ποτέ δεν σε ένιωξε, ποτέ, ποτέ. Γι' αυτό δεν ευθύνομαι εγώ, Ρόνι. Εγώ σε έβλεπα πάντα σαν φίλο μου, παρόλα όσα μου έκανες. Γι' αυτό σε παρακαλώ, άφησέ με να φύγω. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Και μετά ό,τι θέλεις. Σε παρακαλώ, Ρόνι. Ό,τι θέλω. Αυτό που θέλω. Όχι. Θέλω εσένα, όχι, αγάπη μου. Όχι. Εσένα. Όχι. Εσένα θέλω, μωρό μου. Όχι. Δεν θα σου κάνω. Όχι. Δεν. Όχι, μη μου κάνεις κακό. Δεν πρόκειται να σου κάνω κακό, μωρό μου. Άκουσέ με. Άκουσέ με. Όχι. Άκουσέ με. Άκουσέ με. Άκουσέ με, σου λέω. Είμαι εδώ. Εδώ μαζί σου. Εδώ. Θεέ μου, σε παρακαλώ. Τόσο κοντά σου, αγάπη μου, τόσο κοντά. Σε παρακαλώ. Δεν θα σου κάνω κακό, γλυκιά μου. Το μόνο που θέλω είναι να σε αγαπάω, μωρό μου. Αλλά αν με διώξεις, άκουσα με, Λουτσία. Αν με απορρίψεις, εγώ θα σε κάνω δικιά μου.